Πώς γίνεται μέσα σε 3 μήνες μια παλιά αποθήκη να την μετατρέψεις στο στούντιο των ονείρων σου? Πώς μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού με τα σαραντάρια να σε βαράνε κατά κούτελα μπορείς να χτίζεις, βάφεις, κουβαλάς, σκάβεις και ταυτόχρονα να βγάζεις και content για να μην σταματάει η ροή του καναλιού? Και κυρίως, πώς βρίσκεις τη δύναμη στο τέλος, ενώ τα έχεις κάνει όλα αυτά, να προσθέτεις και ένα ακόμη απρογραμμάτιστο κερασάκι στην τούρτα? Και προσέξτε, δεν μιλάω τώρα για φλωριές με φλεξαρίσματα του τύπου «αυτό το πήρα τόσα ευρώ» ή «έβαλα να μου το φτιάξουν και πλήρωσα τόσα». Όχι παιδιά, καμία σχέση με αυτό. Όλα αυτά που σας είπα να τα κάνεις με τα χεράκια σου και την βοήθεια των δικών σου ανθρώπων, εννοείται, πάντα όσο πιο οικονομικά γίνεται. Όλα λοιπόν ξεκίνησαν κάπως έτσι. Αυτός είναι ο Θωμάς. Αυτός είναι ο Θωμάς και θέλει να φτιάξει το στούντιο των ονείρων του, αν δεν πεθάνει βέβαια πρώτα από την πίνη. Τα βίντεο που ανέβηκαν στα social λοιπόν, σε Instagram και TikTok, ενώ είχαν γίνει οι πρώτες δουλειές, αυτές που έπρεπε γρήγορα να γίνουν για να μπορέσω να μπω μέσα να δουλέψω, διότι πλέον δεν μένω μόνος μου στο σπίτι, οπότε και έπρεπε να σταματήσει το σαλόνι να είναι στούντιο. Όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν τόσο λειτουργικό πλέον. Σκέφτηκα λοιπόν να μεταφερθώ στην αποθήκη που βρίσκεται στο πίσω μέρος του οικοπαίδου. Εντάξει, δεν μπορούσα να κάνω και κάτι άλλο, αλήθεια είναι. Οπότε την αδειάσαμε, την τρύψαμε, τη βάψαμε, βάλαμε ρεύμα, ίντερνετ. Εννοείται με Starlink, διότι εδώ το ίντερνετ, παιδιά, είναι λίγο πιο αργό από την ανάπτυξη της Ελλάδας. Αλλά ο χειμώνας δυστυχώς είχε άλλη άποψη. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο αχούρι μου αυτή τη στιγμή. Βλέπετε σε τι κατάσταση είναι αυτή τη στιγμή το στούντιο. Βλέπετε αυτόν εδώ τον τοίχο. Αυτός εδώ ο τοίχος, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, βάφτηκε πριν 4 μήνες. Το πολύ, άντε να πω 5, επειδή είμαι κυμπάρης. Δείτε από την υγρασία πώς έχει γίνει και από αυτή την πλευρά. Οπότε αυτός ο τοίχος τώρα πρέπει να ξαναβαφτεί. Γιατί ήμουν αβιαστικούλης, ήθελα χειμώνα να πω οπωσδήποτε εδώ μέσα για να δουλέψω. Οπότε το έβαψα στα γρήγορα. Μετά από λίγο η υγρασία πέταξε την πογιά. Και τώρα, Θωμά, πρέπει να κάνεις 2 φορές την ίδια δουλειά για να μαθαίνεις. Δεν πειράζει, καλά να είμαστε να τα κάνουμε και 100 φορές. Λοιπόν, σας αφήνω για να δουλέψω. Ευτυχώς όμως, για κάποια πράγματα έχω τεράστια βοήθεια, παιδιά. Φωνάζω το βαρύ πυροβολικό αυτού εδώ του καναλιού, που σαν τον Batman έρχεται την ίστατη στιγμή, εκεί που η μέση του Θωμά φωνάζει: έλα, παλικάρι μου τώρα, έλα. Δεν είσαι 20 χρονών πλέον. Άστο, το κάνει αυτό κάποιος άλλος, άνθρωπος πιο νέος. Ο Ανδρέας έρχεται για να σώσει την κατάσταση. Είμαστε δυνατοί, Ανδρέα, είμαστε δυνατοί, θα το κάνουμε. Είμαστε. Έτσι, αυτό η αισιοδοξία. Είμαστε, δεν είμαστε. Παίρνουμε λίγο κόκκινο βαντάκι, λίγο πλοίο του ουρανού και κάνουμε εδώ πέρα μια λεπτή γραμμή. Εδώ πρέπει να ζει ένα δέντρο. Δεν έχω αφάνα, αλλά είμαι το ανάποδο. Από το μογκρός. Τώρα που ο τοίχος είναι κομπλέ, έπρεπε να κρύψουμε, όσο μπορούμε βέβαια, τα καλώδια που τρέχουν στον τοίχο για να μην φαίνονται στην κάμερα, αλλά και γενικά στο χώρο. Η καλύτερη λύση ήταν να πάρω αυτά εδώ τα καναλάκια που βλέπετε στην εικόνα, που έχουν κόλλα στο πίσω μέρος τους. Εννοείται δεν μπορούσα να τα αφήσω λευκά, γιατί δεν θα είχε νόημα να τα βάλω. Αν ήταν έτσι, τα άφηνα τα καλώδια. Θα μου πεις τώρα, γιατί ρε Θωμά δεν πήρες έτοιμα γκρι κανάλια να τελειώνεις, γιατί δεν είχε το μαγαζί βρε και φταί? Λες εγώ να μην το σκέφτηκα? Τέλος πάντων, το προσπερνάω αυτό. Άρα έπρεπε να βαφτούν γκρι. Και έτσι και έγινε με αυτό εδώ το spray. Not sponsored, απλά έκανε καλά τη δουλειά του. Οπότε γιατί να μην το δείξω κιόλας. Τώρα, εάν είσαι από την εταιρεία τη συγκεκριμένη και μας βλέπεις, στείλε καμιά 10 spray. Θα μας χρειαστούν. Δεν τσιγκουνευτείς, στείλε και παραπάνω. Εγώ είπα 10, έτσι, πάνω στο λόγο.
Κάπως έτσι σκοτώνονται, να ξέρετε. Και μετά λένε νέο παιδί πήγε. Από αυτές τις βλακίες. Μην το κάνετε. Το πρώτο κανάλι λοιπόν αυτό, παιδιά, το περάσαμε. Στην κυριολεξία δηλαδή. Αλλά πού να ξέρα ότι θα είχαμε και άλλο κανάλι να περάσουμε. Ναι, παιδιά, διότι είχα δύο λεπτοταινίες που είχαν ξεμείνει από το προηγούμενο σκηνικό. Ξέρετε ποιο σκηνικό λέω. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Αυτό το σκηνικό που μας έφυγε ο Πάτος να το φτιάξουμε, αλλά κράτησε μόνο 6 μήνες. Αυτό. Ήθελα λοιπόν να τοποθετήσω αυτές τις λεπτοταινίες πολύ όμορφα πάνω στο εξώκομα του τοίχου που έχει εδώ το νέο στούντιο. Μία δουλειά που την κάναμε με τον Αντρέα ένα ολόκληρο απόγευμα. Όμως, επειδή το αποτέλεσμα ήταν χάλια, σαν το γιοφύρι της Άρτας το βράδυ το βάζαμε, το πρωί γκρεμιζότανε. Ναι, κάπως έτσι. Έπρεπε να το κάνουμε σωστά. Λοιπόν, τη βλέπεις αυτή την αποτυχία που τη βάλαμε εχθές. Προχθές που τη βάλαμε. Προχθές νομίζω. Εγώ τέλος πάντων. Πώς πέρασαν δύο μέρες. Αυτό τι γίνεται τώρα. Αυτό καταρχάς δεν κάθεται, πέφτει. Και δεύτερον, επειδή είναι στραβός ο τείχος, δεν μπορούσαμε να βάλουμε αυτοκόλλητα που θέλαμε. Θυμάσαι, βάζαμε σε συγκεκριμένα σημεία. Οπότε και άσχημο είναι και κενό έχει αφήσει εδώ και αυτά πέφτουνε. Οπότε θα βάλουμε τις γωνιές εδώ να αγκαλιάσει εδώ αυτό. Ναι. Θα κολλήσουν απάνω και μετά θα κολλήσουμε πάνω στις γωνιές αυτό για να είναι ίσιο. Ναι, νικήκαμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Ο τείχος πλέον μαζί με τις γωνιές και τα κανάλια της λεντοτενίας έχουν κάτσει απίστευτα καλά. Είναι πανέμορφα, ειδικά όταν τα φώτα κλείνουν. Αλλά και όταν είναι ανοιχτά, άσχημα δεν φαίνονται πλέον. Όμως, όταν κλείσουν τα φώτα, γιατί εδώ πέρα φώτα πολύ σπάνια έχουμε εκτός άμα γράφουμε βίντεο, όλος ο χώρος αποκτά ένα πολύ space cozy vibe που γουστάρω απίστευτα πολύ. Όλα καλά, όλα ωραία λοιπόν, όμως το μεγάλο μου πρόβλημα, παιδιά, με το εσωτερικό του στούντιο, όσο και να σας φαίνεται περίεργο, δεν ήταν ούτε η τύχη, ούτε η άβαφη μάλλον τύχη με την υγρασία, ούτε τα φώτα, ούτε τίποτα από αυτά, ήταν τα χαλιά στο πάτωμα, τα οποία αδικούσαν και χαλούσαν ταυτόχρονα το υπόλοιπο σύνολο. Συν ότι πονούσαν τα μάτια μου κάθε φορά που έμπαινα μέσα και τα έβλεπα. Γι' αυτό και έπρεπε να πάρουν δρόμο και να μπει επιτέλους στο πάτωμα το στούντιο κάτι πολύ καλύτερο που να αρμόζει στη συγκεκριμένη περίσταση. Μία μονοκόμματη μοκέτα. Αρχικά έπρεπε ο χώρος να αδειάσει εντελώς για να μπει η μοκέτα. Μία μοκέτα που επέλεξα να την πάρω σε γκρι χρώμα, ανοιχτό γκρι και για να ταιριάζει με τους τοίχους, αλλά και να μην είναι ολόιδια, να μην είναι μονότονο το πράγμα.
Ο βοηθός, παιδιά, εδώ. Ο βοηθός. Έχεις τάξει, δρότα. Βοήθησα. Θέλεις να δηλώσεις. Τελειώσαμε επιτέλους σε αυτό το. Την πολύ ωραία ιδέα. Ναι. Του φτιαξίματος του στούντιο. Εντάξει, εδώ μας έφυγε λίγο η κόλλα, αλλά θα το καθαρίσουμε και δεν θα φαίνεται τίποτα. Δεν μας έφυγε μόνο η κόλλα. Και ο τάκος. Αυτό. Εδώ, παιδιά, αεροδρόμιο. Μισό να βάλω ευρυζωνικό για να βλέπετε καλύτερα. Μπαπ. Ευρυγόνιο, τι ευρυζωνικό. Τι είναι. Ευρυζωνικό. Σύνδεση. Το τελικό αποτέλεσμα το βλέπετε ενώ εμείς γεμίζουμε ξανά το στούντιο, όμως για να το δείτε καλύτερα θα πρέπει να περιμένετε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο, που εκεί θα γίνει και η προσθήκη, παύλα έκπληξη, παύλα κερασάκι στην τούρτα που κανείς δεν είχε στο μυαλό του μέχρι εκείνη την στιγμή. Προς το παρόν ήρθε η ώρα να βγούμε έξω από το στούντιο. Πικρά. Αφού έχει σύννεφα, έλα κρύψε και τον ήλιο. Τι μου έχει σύννεφα μόνο αριστερά και δεξιά και εδώ πέρα είναι ντάλα. Παιδιά, αυτό το πράγμα που βλέπετε από πίσω μου πρέπει να τριφτεί, να περαστεί αστάρι για να έχει καλύτερη μόνωση, λέει. Και σύν της άλλης πρέπει και να βαφτεί. Καλή τύχη. Αν δεν δείτε να βγάζω βίντεο για πολύ καιρό, πάρτε την αστυνομία. Αυτά. Είμαστε έτοιμοι επιτέλους για βάψιμο. Παιδιά, έκανε υπομονή πάρα πολύ καιρό όλο το χειμώνα για να μην βλέπω αυτό το πράγμα. Γιατί χειμώνα να βάφεις, όπως θα καταλάβατε από το εσωτερικό του στούντιο, δεν ενδείκνυται. Οπότε και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Και ο πληθυντικός που χρησιμοποιώ αυτή τη στιγμή είναι για τα αυτιά σας και μόνο, διότι σε εκείνο το στάδιο, στην καρδιά του καλοκαιριού, έτσι όπως είχαν πέσει, συμπέσει μάλλον τα προγράμματα όλων, έπρεπε να τα κάνω όλα μόνος μου. Δεν κολλώνουμε πουθενά. Βέβαια, αυτό το λέει ο μιλουντικός του μας, γιατί ο παρελθοντικός μια κούραση εκείνη τη στιγμή, όπως το καταλάβατε, την έχει. Λοιπόν, το χρώμα που θα βάψουμε απέξω το στούντιο είναι αυτό το πολύ φωτεινό γκρι. Γιατί γκρι είναι και μέσα και γιατί μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει η φαντασία μου. Αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, να ξεκινήσω. Γιατί οι άλλοι κάνουν διακοπές. Αλλά εγώ δουλεύω. Και έξω και μέσα. Γιατί πρέπει να κάνω και edit. Αυτά. Καθυστερώ γιατί βαριέμαι να δουλέψω. Αλλιώς θα ξεκινήσει ήδη. Εκεί, εκεί, εκεί ακριβώς. Κάνε και λίγο πιο έξω. Ενώ λίγο πιο έξω, εκεί πέρα που ήσουν. Έξω, πώς το εννοείς? Αριστερή από σένα, μεγάλη οριζόντια ευθεία του γωνίου. Τι έτσι? Από εδώ δηλαδή. Ναι. Κάνε ένα ψήφι. Όχι. Την ευθεία στη γωνία. Εδώ. Όχι. Εδώ. Στη γωνία. Στο έξω το μέρος. Στο έξω, τέρμα έξω. Εδώ. Στο τέρμα έξω. Εδώ. Γιατί δεν λες απλά με μπροστά! Πώς το είπε, στην πίσω πλευρά. Στην έξω πλευρά, γωνία του εντός εκτός και πίτα αυτά, ένα αλλάξ, γωνίες. Μπράβο. Και η αλήθεια είναι, παιδιά, που στο αρχικό πλάνο ήταν αυτό.
μόνο αυτό που βλέπετε μέχρι εδώ, να βαφτεί ο τοίχος δηλαδή απ' έξω, άντε και αυτό που θα σας δείξω τώρα, να περάσω δηλαδή και ένα προστατευτικό φάρμακο το ραμποτέ απ' έξω και να το βάψω και αυτό για να μην χαλάσει με τον καιρό. Μέχρι εκεί όμως, δεν ήταν κάτι άλλο να γίνει, αλλά παιδιά όταν φτιάχνεις κάτι και φαίνεται τόσο όμορφο, ξαφνικά αρχίζουν και σου σκάνε στο μάτι τα υπόλοιπα άσχημα, τα τριγύρω. Και τώρα θα κάνουμε ένα quiz παιδιά, λοιπόν σε αυτήν εδώ την εικόνα, τι άσχημο παρατηρείτε. Α. Το κλουβί αριστερά που είναι λες και μόλις απέδρασε κάποιος μολυσμένος χιμπατζής και θα ξεκινήσει η εποχή των ζόμπι. Β. Το χώμα κάτω που παρόλο που το έχω καθαρίσει από τα αγκάθια και τα ξερόχορτα που είχαν βγει σου δίνει την εντύπωση πως πας σε στάνι και όχι στο στούντιο. Ή Γ. Το τσιμεντένιο πεζούλι μπροστά που τώρα που βάφτηκε απ' έξω το κτίριο έκανε pop-up και θέλω να βγάλω τα μάτια μου με πιρούνι όσο το βλέπω. Η σωστή απάντηση κυρίες και κύριοι είναι και τα τρία. Γι' αυτό θα αλλάξουν και τα τρία. Με πρώτο το τσιμεντένιο πεζούλι, το οποίο και θα ντυθεί με πλακάκι. Θα αγοράσουμε πλακάκι τώρα θα ρωτήσεις. Εννοείται πως δεν θα αγοράσουμε ό,τι βρούμε, όπου το βρούμε και όπως το βρούμε παιδιά, είπαμε οικονομικά. Ευτυχώς λοιπόν ο father μου είναι από τους ανθρώπους που κρατάνε τα πάντα. Από καρφίτσα μέχρι μουσαμά σάπιο, μέχρι σίδερο το οποίο έχει ξεχάσει ότι είναι σίδερο. Οπότε με αυτήν την ιδεολογία να τον συντροφεύει και τα 65 έτη της ζωής του, φτάσαμε στο σημείο αυτή τη στιγμή να έχουμε ένα κάρο πλακάκια διαθέσιμα προς τοποθέτηση. Θα μου πεις τώρα εσύ, γιατί είσαι και περίεργος, Θωμά τα πλακάκια θα είναι ίδια? Θα σου απαντήσω όχι και θα με ξαναρωτήσεις τώρα γιατί θα μου σπάσει τα νεύρα. Σε ενοχλεί? Θα σου πω και πάλι όχι, γιατί από το σκέτο μπετό φίλε μου ή φίλη μου, ό,τι πλακάκι και να μπει καλύτερο θα είναι. Συμφωνείς? Χαίρομαι που συμφωνούμε. Έτσι φαντάζομαι εγώ τουλάχιστον. Ή όπως το έλεγε κάποιος άλλος, χαίρομαι που τα κάναμε πλακάκια. Και ναι, ήρθε ξανά μία από αυτές τις στιγμές που λες okay, τέλειο το αποτέλεσμα, ναι κουραστήκαμε αλλά έγινε πιπίλα όλο το αποτέλεσμα, έγινε όπως ήθελα, μέχρι εδώ ήταν, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Και κοιτάς λίγο καλύτερα μετά και αρχίζεις να αναθεωρείς και να λες κάτι λείπει ρε παιδί μου, λείπει αυτό το λιθαράκι που θα κάνει τη διαφορά. Τελικά δεν ήταν ένα το λιθαράκι που έπρεπε να μπουνε, ήταν χιλιάδες. Αφού λοιπόν ήδη είχαμε απλώσει από την προηγούμενη μέρα με τον Αντρέα ένα ειδικό πλαστικό κάλυμα περιμετρικά το στούντιο για να μην βγουν στο μέλλον ξανά αγριόχορτα και καθαρίζουμε, ήρθε λοιπόν η παραγγελία χαλικιού με το φορτηγό το οποίο και άδειασε, ναι μεν το χαλίκι, όμως το άδειασε στο δίπλα οικόπεδο γιατί δεν μπορούσε να μπει μέσα στο δικό μας. Πράγμα που σημαίνει πως έπρεπε να το μεταφέρουμε οι ίδιοι με φτιάρια και καρότσι. Και μόλις το μεταφέρουμε να το απλώσουμε κιόλας. Και ναι παιδιά, ναι το παραδέχομαι. Εκείνη τη στιγμή, μόλις ξεκίνησε όλο αυτό, είχα αρχίσει πραγματικά να την ακούω πανηγυρικά. Όλο μου το σώμα όμως, η μέση μου, τα πόδια μου, τα χέρια μου, οι παλάμες μου φώναζαν «Θωμάκο αγόρι μου, δεν είσαι για τέτοιες δουλειές τώρα, τι θέλεις, πώς σου ήρθε τώρα να τα κάνεις όλα αυτά?» Και όμως, παιδιά, συνέχισα. Και συνέχισα γιατί, όπως θα δείτε στο βίντεο, ήρθαν οι ειδικές δυνάμεις και πάλι. Yeah.
Και ναι, ναι παιδιά, επιτέλους μετά από 3 μήνες δουλειάς, εάν συνυπολογίσουμε και αυτές που έγιναν το χειμώνα δηλαδή στο στούντιο, πλέον το νέο Tom & Chill Studio, το στούντιο των ονείρων μου, είναι έτοιμο. Και ίσως θα έχετε παρατηρήσει, παιδιά, ότι δεν σας έχω δείξει ακόμη το εσωτερικό του στούντιο, το τι έγινε μέσα δηλαδή, και υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος που το έχω κάνει αυτό, τον οποίο όμως δεν είμαι εγώ αρμόδιος να σας το πω, υπάρχει κάποιος που μπορεί να το πει ακόμη καλύτερα. Καλά είμαι. Πολλές φορές στο παρελθόν έχουμε ξεκινήσει για να κάνουμε μια πολύ μικρή αλλαγή. Τελικά καταλήγει όμως να μην είναι και τόσο μικρή. Πάντα θα σκεφτεί κάτι καινούριο και μετά κάτι άλλο καινούριο και κάτι άλλο καινούριο και θα καταλήγουμε αντί για 4-5 μέρες που ήταν κανονικά να δουλέψουμε, να δουλεύουμε 1,5 μήνα. Εντάξει, ρε μπρο, σιγά. Να δουλεύουμε 1,5 μήνα. Έτσι και αυτό το καλοκαίρι είχε την ιδέα αυτό που είδατε στο υπόλοιπο βίντεο και ενώ τελειώναμε τις δουλειές. Έρχομαι στο στούντιο όπως κάθε φορά να δούμε μια ταινία, να κάνουμε κάποιο βίντεο. Λίγο πριν φύγω, ρίχνει ένα ξενέρο το βλέμμα προς το σκηνικό του Chilling Couch και μου λέει: μήπως να αλλάζαμε το σκηνικό. Εγώ γέλασα γιατί γίνεται αυτό που γίνεται κάθε φορά και τον ρώτησα τι ιδέα είχε. Η αλήθεια είναι ότι όντως ήθελε μια αλλαγή το σκηνικό. Μου δείχνει λοιπόν την ιδέα, αμέσως το σκέφτηκα και μου άρεσε πάρα πολύ. Του λέω: πάμε να το κάνουμε με τη μία την επόμενη μέρα. Αλλά επειδή είναι κάποια έξοδα τα οποία δεν τα έχει υπολογίσει γιατί το σκέφτηκε εκείνη την ώρα, μου λέει να το αφήσουμε για μια άλλη φορά ίσως. Έφυγα εγώ, πήγα στο σπίτι και λίγα λεπτά μετά μου έρχεται μήνυμα με τη φωτογραφία που είχε παραγγείλει τα πράγματα. Μη σας πω ψέματα, το ήξερα ότι τελικά θα τα παραγγείλει, γιατί έχει γίνει και άλλες φορές αυτό, τον έχω πείσει με πράγματα που το σκέφτεται. Οπότε γι' αυτό και θα δείτε ό,τι θα δείτε στη συνέχεια αυτού του βίντεο. Τέλειωσες. Ναι. Εντάξει, μετά από 18 ώρες, θα κατάφερες. Λοιπόν, πώς ο Αντρέας δεν έκανε σωστά τη δουλειά, δεν έκανε το μικρόφωνο μέσα στη μέση. Να σας πούμε ότι αυτό που γίνεται τώρα είναι έξτρα, δεν ήταν καν υπολογισμένο να γίνει. Να αλλάξουν δηλαδή το σκηνικό του Chilling Couch, του podcast. Οπότε, αυτά εδώ, τα οποία τα είχα βάλει για φιγούρα πιο πολύ. Δηλαδή για να είναι κάτι όμορφο, δεν δίνουν κάτι στον ήχο. Δεν φτιάχνουν κάτι στον ήχο δηλαδή. Αυτά υποτίθεται ότι τα βάζεις απέναντι από εκεί που μιλάς και όχι πίσω. Έτσι, οπότε θα βγουν από εδώ γιατί δεν έχει κανένα νόημα να υπάρχουν. Θα μπουν στον απέναντι τοίχο γύρω, Αντρέα, να το δείξεις. Σε αυτόν τον τοίχο. Σε αυτόν τον τοίχο εδώ. Δηλαδή μαζί με αυτά θα γεμίσει ο τοίχος αυτό. Έχει αυτά μέσα. Για να μην υπάρχει η αντίχηση από απέναντι. Οπότε αυτό. Οπότε πρέπει να βγουν και ό,τι μείνει από υπολείμματα να το τρίψουμε, να κλείσουμε τρύπες, να φύγει από εδώ το καλώδιο. Έχουμε δουλειά να κάνουμε. Αυτό. Α, το βίντεο τώρα γίνει καμιά δουλειά. Σήμερα, wax on, wax off, wax on, wax off, breathe in, breathe out. Τι θα κάνουμε, πες τα εσύ, δεν λέω τίποτα εγώ. Λοιπόν, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ. Ναι. Για να αλλάξουμε το σκηνικό. Ναι. Τη σειράς μας. Ναι. Του Chilling Couch. Του Chilling Couch, το οποίο είχε πίσω ηχομονωτικά. Ναι. Τα οποία φύγανε και πήγαν από δόθε. Σεξουαλικά. Η αρχή αυτό, ναι. Επόμενο είναι να πάρουμε τον καναπέ. Μπράβο. Εδώ και 20 ο chilling couch, ναι, καναπές, ο οποίος δεν είναι και τόσο βολικός, παιδιά. Εντάξει, τον βλέπετε έτσι, αλλά δεν είναι τόσο βολικός. Και να τον αδειάσουμε, γιατί έχει μέσα πράγματα. Μέσα πράγματα. Ναι. Και θα μπουν, ναι, δύο πολυθρόνες. Μπράβο. Σαν αυτή εκεί. Σαν αυτή εδώ. Αγοράσαμε μία ίδια. Μία ίδια. Και ένα ακόμη φωτιστικό, θα δείτε τι θα γίνει με αυτό.
Θα δείτε. Για αρχή έχουμε μια ιδέα, αλλά δεν ξέρω. Ναι, αν τελικά θα γίνει. Οπότε βγαίνει αυτό, μπαίνουν οι νέες πολυθρόνες και θα δούμε τι άλλο θα χρειαστεί. Αν θα χρειαστεί κάτι άλλο, το βάζουμε. Ναι. Από τον καθρέφτη φαίνεται το η αφίσα Lord of the Rings, Αντρέα. Τι έχω φτιάξει εδώ, σκηνοθετάρα. Πάρ το, ρε. Το ήθελες, ε. Πάρ το, ρε. Το ήθελες, ε. Σίγουρα. Θα σου λέω έτσι, δεν θα το κολλήσεις, θα το κρατάς έτσι, θα τα χαλιά σου έτσι. Πάω. Τι γίνεσαι. Είσαι πεπίλα. Περίμενε. Έτσι, εκεί, νομίζω, να σου έρθω κόλλα. Άναψε. Μόλα το, κύριε. Κόλλα το. Όχι, δεν θέλω. Κόλλα το. Εδώ. Λίγο πιο... Πω, ήμουν έτοιμος, δεν μπορείτε. Κόλλα το, τρέα. Εδώ. Λίγο πιο μέσα, προς τα μέσα κάτω. Εκεί. Εδώ. Κόλλα το. Σίγουρα. Πιο κάτω. Όχι. Έλα, εσύ είναι εδώ, εγώ δεν το πατήσει. Κόλα το, ρε! Εδώ! Κόλα το, πέρε! Κόλα το! Κόλα το! Όχι! Μην τα κάνω, μην τα πατάς τόσο, δεν πέσουν. Πω, πως κάτω τα κάνω. Ω, και διχρωμία, θα έχουμε εδώ πέρα. Κάτω θα έχουμε πέρα, μας που λέγει όμως. Λοιπόν, είστε έτοιμοι για την αποκάλυψη, ε? Ναι. Τρία. Ναι. Δύο. Ένα. Τατα! Λοιπόν, σας το δείχνω τώρα από εδώ, αλλά πάρτε και το πλάνο που τραβάμε τόση ώρα που κάνουμε το τεστ, πώς θα φαίνεται δηλαδή. Πιστεύουμε ότι έγινε upgrade, έτσι, πολύ καλή δουλειά. Αντρέα, είσαι ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα. Πάρα πολύ. Ε? Πάρα πολύ. Και εγώ, να σου πω τα αρχεία, είναι από τα λίγα πράγματα που γίνονται ακριβώς όπως τα περιμέναμε. Όπως τα φανταστήκαμε, μπράβο. Αυτά. Λοιπόν, Αντρέα, κάπου εδώ, η κατασκευή, εδώ, το στούντιο. Το rebuild, το remake. Το remake το έφτασε επιτέλους στο τέλος. Λοιπόν, τι έχεις να δηλώσεις για τη νέα χρονιά, για την πέμπτη σεζόν το Mensil. Γιατί είναι μια σεζόν που έρχεται κάτι πολύ special. Ναι. Δεν ξέρετε τι είναι αυτό, άμα κοιτάτε λίγο που κάτω. Αλλά πέρα από αυτό, έχονται ωραία βιντάκια. Η εκπομπή Chilling Couch, λοιπόν, έχει ολοκένουργιο σκηνικό, έχει ολοκένουργιο στούντιο, την ολοκένουργια γωνία της που μπορούμε να αράζουμε και να κάνουμε συζητησάρες όπως έχετε γουστάρει και όπως έχουμε λατρέψει και εμείς. Που ήδη το κάναμε, απλά αυτή τη στιγμή, απλά ανοίγουμε την κάμερα και το βλέπετε και εσείς. Μπήκανε καινούργιες καρέκλες, μπήκανε καινούργια LED φώτα από πίσω με το ολοκένουργιο λογότυπο, διότι έγινε rebranding, παιδιά, σε ολόκληρο το podcast. Άλλαξε και το λογότυπο και τα χρώματά του και το σκηνικό του και όλα του. Και τώρα, αφού τα είδατε όλα αυτά, ήρθε η ώρα να δείτε ολοκληρωμένο το νέο στούντιο του Tom & Chill καναλιού. Ή για να το πω όπως μου αρέσει να το λέω, το νέο στούντιο της Tom & Chill κοινότητας. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I want the money, the power, respect, and I heard you know so-and-so, you not a threat. Cause I really know so-and-so, they like my family, so they gon' pretend that they cool till they busted your motherfucking chest. I'm getting gutted, my flow been like butter, my check in the bank. They see the number, all of my haters feel one of two ways. Really upset that they show some respect. I can't even think about it. I've been up, so read about it. No beat around it, straight to it, no ring around it. You coming for me, we'll see about it. We'll never see it when I get my feet up. 100 meters where I run the fee up. And go ka-ching and I'm on a pee-up. I had to re-up on a reel so you stay the feeder. And put it back into the bit cause I don't really need it. I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got the message on me, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. I had to.
I heard they checking for me, no one checking on me, so I had to go run up a check. I got a message, homie, ain't no flexing on me, my attorney gon' call and collect. Blessings on blessings for me, my successes only made them envious, they got upset. I had to put all their egos in check. Όπως πάντα για το τέλος, παιδιά, θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι, θα ήθελα να τονίσω κάτι, πως όλη αυτή η αλλαγή, ολόκληρη όμως, από την αρχή της μέχρι και το τέλος της, στήχησε πάνω κάτω ένα χιλιάρικο. Μάλλον πάνω δεν παίζει, πιο κάτω από χιλιάρικο μπορεί και να στήχησε. Εννοώ μαζί με τις δουλειές που έγιναν και το χειμώνα, έτσι, όχι μόνο αυτές που είδατε τώρα. Όσοι ξέρουν, καταλαβαίνουν ότι αυτό το κόστος για όλες αυτές τις δουλειές που έγιναν, είναι πολύ μικρό. Τι θέλω να πω και γιατί το αναφέρω αυτό στο τέλος. Γιατί όπως λέω πάντα, δεν χρειάζονται πολλά χρήματα για να κάνεις κάτι που αγαπάς, για να έχεις τον χώρο που αγαπάς, για να νιώθεις όμορφα στον χώρο σου. Φτάνει να έχεις την θέληση να λερώσεις τα χέρια σου, να υδρώσεις, να κουράσεις τη μέση σου, να έχεις μεράκι, θέληση, όραμα και πάνω απ' όλα καλή παρέα που αγαπούν εσένα και αυτό που κάνεις και θέλουν να βοηθήσουν. Εάν λοιπόν τα έχεις όλα αυτά, όλα γίνονται. Εύχομαι λοιπόν να έχουμε όλη υγεία, να είμαστε καλά, να έχουμε μια καλή σεζόν με όμορφες ταινίες, γεμάτη με όμορφες συγκινήσεις και στιγμές και όλα τα άλλα στο χέρι μας είναι να τα καταφέρουμε. Να περνάτε όλοι όμορφα. Αυτή είναι η πρώτη μέρα ειλικρινά που την περνάω ολόκληρη μέσα εδώ πέρα και το ευχαριστούμε πάρα πολύ μετά από τόσο καιρό, μετά από τόση κούραση, παιδιά. Όσοι το έχετε κάνει, θα ξέρετε πως κάτι που κουράστηκες πολύ για να το κάνεις θα το ευχαριστηθείς αρκετό καιρό μετά. Οπότε τώρα είναι η πρώτη μέρα που μπόρεσα να καθίσω ήρεμος και να ευχαριστηθώ το αποτέλεσμα, να κάτσω και να σας μιλήσω κιόλας γι' αυτό. Οπότε αυτές οι 24 ώρες είναι αφιερωμένες πρώτα απ' όλα σε μένα αλλά και σε όλους όσους με βοήθησαν και συνεχίζουν να με βοηθούν, δηλαδή μέσα σε αυτούς είστε και εσείς, εννοείται, γιατί κακά τα ψέματα, χωρίς εσάς αυτό δεν θα ήταν ποτέ εφικτό και τίποτα από όλα αυτά δηλαδή. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε την δυνατότητα να ξυπνάω κάθε μέρα και να κάνω αυτό που αγαπώ. Να περνάτε όμορφα, τα φιλιά. Πιστεύω ότι αυτό το σκηνικό είναι το καλύτερο που έχει κάνει, όχι ότι επειδή είμαι εγώ μέσα. Και επίσης πιστεύω ότι και η κομπή της ελληνικά του είναι η καλύτερη που έχει κάνει, όχι ότι επειδή είμαι εγώ μέσα, αλλά είναι η καλύτερη. Τι άλλο να πω.